Οι κάμερες είναι έτοιμες. Ωραία. Συνδέεται στον προγραμματή μας η διαδικασία γνωστή, ονομάται επώνυμο και το βάζω που εκπροσωπείται από την υποβολή του ερωτήματος. Πρώτο ερώτημα, παρακαλώ. Καλησπέρα. Είμαι της Ενιδρού από ίσκοψη.gr. Είχαμε την ίδια ομάδα, ίδιο σκορ στο ίδιο επίπεδο σε σχέση με το μάτς πρωταθλήματος. Είχε πιο πολύ άγχος σήμερα, πώς εξελίχθηκε το μάτς, ή ήταν καλύτερη κατάσταση σε σχέση με την Κυριακή, με βάση και αυτό που μας είπε η συνέντευξή του, ότι ήταν ένα μάτς που τον είχε αγχώσει ιδιαίτερα. Hemos jugado por la segunda vez contra el mismo adversario, el mismo resultado, el mismo tipo de partido. ¿Le ha dado más, más ansiedad a este partido, más angustia? Porque nos había dicho que el partido anterior, el primer controlar de domingo, era bastante tensionado para usted. Bueno, yo creo que ha sido un partido distinto, un poco distinto, primero por la competición, y segundo, por cómo se ha desarrollado el juego. Hoy hemos tenido muchas ocasiones, hemos creado peligro, especialmente en la segunda parte, y un gran esfuerzo por parte de mis jugadores. El resultado ha sido merecido y seguimos en una buena línea. Νομίζω πως το παιχνίδι ήταν κάποιο διαφορετικά μεταξύ τους. Πρώτον, γιατί ήταν διαφορετική διοργάνωση, και δεύτερον, γιατί πώς εξελίχθηκε το μάτς σήμερα. Νομίζω πως δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, γίναμε αρκετά επικίνδυνοι. Οι ποδοσφαιριστές έκαναν πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και έτσι το αποτέλεσμα νομίζω πως είναι ένα αποτέλεσμα που άξιζαν, γιατί έτρεξαν και προσπάθησαν πολύ να το κατακτήσουν. Y estoy muy, muy, muy agradecido a mis jugadores que han hecho un esfuerzo tremendo. Han jugado otros jugadores o parte de otros jugadores que no jugaron el otro día, pero el desempeño, el trabajo y el esfuerzo ha sido idéntico. Και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τους ποδοσφαιριστές του. Ήταν κάποιοι ίδιοι και κάποιοι διαφορετικοί από αυτούς που παίξαν την Κυριακή. Όμως η προσπάθεια, η αφοσίωση και το αποτέλεσμα και η προσπάθεια, η δύναμη και η δουλειά που κάνουν ήταν η ίδια με την Κυριακή, όποιος και αν έπαιζε. Επόμενο ερώτημα. Καλησπέρα, Κούς. Καλησπέρα. Ζακανά Σταύρος, ο Μπρίφινγκ στο VGR. Την ώρα που και κόσμος και αρχίζει να δεχτούν δημοσιογράφοι κάνουν λόγο για προβλήματα στην άμυνα, ζητώντας center back, ζητώντας ποδοσφαιριστές. Είναι το πέμπτο παιχνίδι όπου ο Ολυμπιακός δεν δέχεται γκολ. Και αυτό το βλέπουμε μετά τη διακοπή και την προετοιμασία που έκανε ο ίδιος στην Ισπανία. Τι ακριβώς έχει αλλάξει και βλέπουμε τον Ολυμπιακό να είναι μια στιβαρή ομάδα και δύσκολα να δέχεται γκολ? Se habla mucho de la necesidad que tiene el Olympiacos para adquirir más defensa y por el trabajo que se hace en la defensa, pero a pesar de todo es el quinto partido consecutivo que el Olympiacos no está recibiendo gol y que toda la imagen del equipo en la defensa ha cambiado después del regreso de España. ¿Qué ha cambiado? Bueno, creemos mucho que los equipos se comienzan desde la defensa y es una base sólida y de confianza para el resto de jugadores, pero además hemos conseguido que todos los jugadores, delanteros, extremos, centrocampistas, se impliquen en el trabajo defensivo. Eso hace que estemos cinco partidos en recibirlo. Πραγματικά έχουμε μια συμβαγή άμυνα με ποδοσφαιριστές που ξεκινάνε από την άμυνα να είναι πάρα πολύ αποτελεσματική. Γενικότερα η άμυνα μας είναι στιβαρή όπως το χαρακτηρίσατε κι εσείς. Ωστόσο, αυτό που έχουμε καταφέρει και αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι όλοι οι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές μέσα στην ομάδα, οι επιθετικοί, τα εξτρέμ, οι κεντρικοί, όλοι συνεισφέρουν στην αμυντική λειτουργία και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τις πέντε συνεχόμενες εμφανίσεις μας χωρίς να το κλείσουμε. Ο entrenador siempre tiene una idea en la cabeza e intenta desarrollarla. Pero por eso digo que estamos muy agradecidos a los jugadores porque hace tiempo que nos están siguiendo y creen en lo que les pedimos. Ένας προπονητής έχει ένα πλάνο στο μυαλό του, έχει κάποιες ιδέες και προσπαθεί να τις εφαρμόσει μέσω της δουλειάς των ποδοσφαιριστών του. Όμως αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή και που μας κάνει ιδιαίτερα ευχαριστημένους είναι πως εδώ και καιρό οι ποδοσφαιριστές δείχνουν πρόθυμοι και έτοιμοι να δεχτούν τις ιδέες αυτές και να τις εφαρμόσουν. Είναι πολλά συνεχόμενα παιχνίδια που γίνεται αυτό και αυτό είναι που μας κάνει ιδιαίτερα ευχαριστημένους. Ένα δεύτερο ερώτημα. Ο ίδιος είχε υπάρξει πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής στη Ρεάλ. Δίπλα του είχε τεράστια ονόματα. Όταν το θυμόμαστε, ζαλιζόμαστε. Στον Ολυμπιακό έχει προπονήσει επίσης πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές και στις υπόλοιπες ομάδες. Αλλά θέλω να μας πει λίγο, να μας μιλήσει για το αριστερό πόδι του Χάμας.
Usted ha sido un futbolista muy grande y ha jugado al lado de jugadores que son los mejores del mundo. En el Betis también ha entrenado hombres muy grandes, jugadores con mucho talento, pero queremos un comentario especial sobre la pierna izquierda de James. No solo su pierna, también el procesador que tiene en la cabeza. Es muy importante para los futbolistas, una de las mejores cualidades es entender el juego, y eso es lo que hace James, entender el juego. Δεν είναι μόνο το πόδι του, είναι γενικότερα όλη η γνώση που βρίσκεται μέσα στο κεφάλι του, μέσα στο μυαλό του. Είναι πάρα πολύ σπάνιο να βρει ένα παίκτη τόσο πολύ ολοκληρωμένο όσο ο Χάμες. No se desplaza mucho, no es físicamente muy rápido, pero qué casualidad que está siempre cerca del balón. Δεν είναι πάρα πολύ γρήγορο παίκτη, δεν είναι ο παίκτη που κινείται πάρα πολύ μέσα στον αγώνα, όμω δεν μπορεί να είναι σύντομο ότι πάντα βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην μπάλα. Y se está implicando en cosas que le hemos pedido, también en trabajo defensivo. No tanto para recuperar el balón, pero para colocarse, para iniciar el juego de ataque. Y sabe que le estamos protegiendo y nos está respondiendo muy bien. Estamos muy contentos con él. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι μαζί του λοιπόν, γιατί εφαρμόζει όλα αυτά που του λένε. Συνεισφέρει πάντα στο να ξεκινήσει η επίθεση, συνεισφέρει και στην άμυνα. Βρίσκεται κοντά στην μπάλα του, να πάρει την μπάλα και να ξεκινήσει η επίθεση. Είναι πάντα πάρα πολύ σωστή η τοποθέτησή του. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι προσπαθούμε να κάνουμε μαζί του, συνεργάζεται άψογα και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και ελπίζω και είστε κοντά στο μυαλό. Και ελπίζουμε και ο Χάμες να είναι ευχαριστημένο με τον προπονητή. Υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα, παρακαλώ. Να ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.